did it with Italy. Θα μείνουμε λοιπόν στα ελληνοτουρκικά και πάμε να δούμε με τη βοήθεια του στρατηγικού μας αναλυτή, του κυρίου Νίκου Λιγερού. Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερέ. Καλησπέρα σας. Να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε καταρχήν και την αμερικανική στάση στο ζήτημα της αγοράς των F-16 από πλευράς Τουρκίας. Είδαμε τα ξημερώματα των Μεβλούτ Τσαβούσογλου να φεύγει εκνευρισμένος από εκεί και να κάνει αναφορά ότι έχει αλλάξει στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι γέρνει προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα. Πώς το σχολιάζετε αυτό, υπάρχει περίπτωση, γιατί αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι υπήρχε μια ισορροπία στον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τουρκία και απέναντι στη χώρα μας. Έχει αλλάξει κάτι, διαβλέπετε αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών? Ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης είναι το μόνο σίγουρο. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι ήταν κάπως πλαστή αυτή η ισορροπία μεταξύ των δύο, γιατί ούτως ή άλλως η Αμερική ήταν πάντοτε προς εμάς. Απλώς αυτό που γίνεται τώρα και με την κυβέρνηση Biden αλλά και με το Κογκρέσο είναι ότι προσπαθούν να τηρήσουν, υποτίθεται, μια ισορροπία, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι μια αρμονία στο επίπεδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, από τη στιγμή που εμείς είμαστε αξιόπιστοι και με το θέμα των F-16 βέβαια και με τα F-35, ενώ η Τουρκία έχει κάνει αυτά τα κόλπα με τους Ρώσους και τα S-400, καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί ότι δεν έχουν κανένα όφελος να κρατήσουν μια πλαστή ισορροπία πλέον. Άρα είναι πιο ξεκάθαρα με το μέρος μας. Βλέπουν ότι δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία. Και όσο αφορά τώρα τον κύριο Τσαβούσογλου, για να τα λέμε και με τα πράγματα με το όνομά τους, κάνει δήθεν ότι είναι εκνευρισμένος, ή θα πρέπει να ήταν εκνευρισμένος από πριν. Δηλαδή του είχαν πει οι Αμερικανοί ότι δεν θα πάρει τίποτα και ειδικά πριν τις εκλογές. Κατά συνέπεια ήταν απλώς ένα πόκερ από την πλευρά της Τουρκίας, μήπως και αλλάξει κάτι. Δεν ήταν να αλλάξει κάτι. Άρα δεν άλλαξε κάτι και το χαιρόμαστε, γιατί δεν είναι σωστό το timing ούτως ή άλλως. Και από τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση και να ενισχύσουμε και τα συμφέροντά μας όπως και τα συμφέροντα των Αμερικανών, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πίσω πάνω σε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που δεν τέθηκε είναι ότι οι Αμερικανοί εξήγησαν πολύ ξεκάθαρα ότι άμα η Τουρκία είναι εναντίον της έναρξης στο ΝΑΤΟ της Φιλανδίας και της Σουηδίας, δεν πρόκειται να πάρουν κάτι. Άρα λέω απλώς ότι από τη μια πλευρά έχουμε την Τουρκία που λέει στη Σουηδία και στη Φιλανδία, δώστε μου σε 130 υποτίθεται τρομοκράτες για να σας αφήσω να μπείτε. Από την άλλη η Αμερική τις βάζει ακόμα περισσότερο πίεση, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να σας δώσουμε τα F-16 άμα δεν ξεκολλήσει το θέμα με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εμείς ήμασταν πάντοτε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά συνέπεια είναι λογικό ότι η ζυγαριά της Αμερικής να γέρνει προς την Ελλάδα με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο, αλλά επιμένω πάνω σε αυτό για να μην προκαλούμε και ψευδεστήσεις. Και προηγουμένως ήταν πάντοτε μαζί μας, απλώς όχι τόσο φανερά. Νομίζω ότι αυτό που έχει ανάξει είναι ότι τώρα το λένε πιο ξεκάθαρα και βλέπουν ότι επειδή προβληματίζει η Τουρκία και με τη Ρωσία και με τη Σουηδία και με τη Φιλανδία, ενώ από τη δικιά μας την πλευρά είμαστε εντελώς αξιόπιστοι, η προπαγάνδα της Τουρκίας όσον αφορά το Αιγαίο και τις κινήσεις μας και την αποστρατικοποίηση είναι εντελώς δικό του θέμα. Δεν αγγίζει κανέναν ξένο αξιωματούχο. Ωστόσο, κύριε Λιγερέ, έχουν αποδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχρονικά ότι πρωτίστως κοιτάζουν τα απόλυτα συμφέροντά τους. Στο ζήτημα του αμυντικού εξοπλισμού έχετε δίκιο σε αυτά που είπατε, αλλά δεν ήταν και παράλογο να τίθεται σοβαρά προς συζήτηση αυτή την ώρα στην Ουάσιγκτον, όταν σε 1,5-2 μήνες η Τουρκία πάει σε εκλογές? Αυτό που είπατε δηλαδή, ότι ενδεχομένως ο εκλογικός παράγοντας είναι αυτός που ενδεχομένως να έχει καθορίσει και τις τάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι μπορεί να λένε ας δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Διαφαίνεται όμως αλλαγή Ερντογάν στην Τουρκία? Όχι, απλώς επιμένω πάνω σε αυτό που λέτε. Άμα η Αμερική ήθελε απλώς να πουλήσει, όπως λέγεται συχνά, θα το είχε πουλήσει από τώρα. Η Αμερική θέλει αξιόπιστους, όχι πελάτες, συμμάχους. Δηλαδή να πουλήσει, μπορεί να πουλήσει όπου θέλει. Το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι όταν οι σύμμαχοι, όπως είναι η Τουρκία, που υποτίθεται ότι είναι στο ΝΑΤΟ, παίζει με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά έχουμε το ανάλογο από ένα Brexit σε επίπεδο ΝΑΤΟ που δεν γίνεται. Αλλά λέω,
Άμα το βλέπει αυτό η Αμερική που θέλει να έχει ένα ενωμένο ΝΑΤΟ και να μπορεί να πηγαίνει προς μια πορεία, ειδικά αυτή την περίοδο σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, οι κινήσεις που κάνει η Τουρκία και με το θέμα της Ουκρανίας και με το θέμα με τον S-400 είναι κάτι που τους απασχολεί και δεν είναι δήθεν επειδή έχει σχέση με αυτά που λέμε εμείς ή με αυτά που λένε οι Τούρκοι. Κατανοητό. Τώρα, το ερώτημα που προβληματίζει και μπαίνει στη δημόσια συζήτηση είναι εάν έχουμε να περιμένουμε κάτι θεαματικό από τον Ερντογάν σε επίπεδο πρόκλησης αυτή την περίοδο μέχρι και τις εκλογές. Στην Τουρκία έχουν οριστεί για τις 14 Μαΐου. Πιστεύετε ότι θα κάνει κάτι ο Ερντογάν μέσα στην προεκλογική περίοδο, ξέροντας ότι και εμείς διανύουμε, έχουμε παράλληλες προεκλογικές περίοδοι και οι δύο χώρες. Πιστεύετε ότι θα κάνει κάτι ή όχι? Εγώ θα έλεγα ότι το έχει κάνει ήδη, αλλάζοντας την ημερομηνία. Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο Μάιο και κάνει και αναφορές ο ίδιος για το Μενεντές, στην πραγματικότητα θέλει να κάνει μια επιτάχυνση. Αυτό κόβει λίγο τη φόρα και από τους αντιπάλους του. Άρα το κάνει ήδη. Από 18 Ιουνίου περάσαμε τώρα στο 14 Μαΐου με αυτές τις αναφορές που κάνει σε σχέση με το 1950, που είναι, για μένα είναι λανθασμένες και είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί ξέρουμε ακριβώς πώς τελείωσε εκείνος ο υποψήφιος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που λέμε ότι αναμένουμε είναι πάντοτε κάτι το διπλωματικό, είναι πάντοτε κάτι που έχει σχέση με τη ρητορική. Βλέπετε επί του πεδίου ότι θα δούμε κάποια πρόκληση, εκτιμάται ή όχι? Όχι. Δεν θα δούμε καμία πρόκληση για έναν πολύ απλό λόγο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον Ερντογάν, γιατί εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και σε επίπεδο αγιεθά ότι άμα υπάρχει κάτι θα απαντήσουμε. Κατά συνέπεια είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Αλλά τώρα το να κάνει μια ρητορική βέβαια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Από τη δικιά μας όμως την πλευρά δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε το λάθος να μεταδίδουμε και να αναμεταδίδουμε αυτό το λέγιν της Τουρκίας, το οποίο δεν έχει καμία βάση. Και ειδικά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Άρα, μέσα σε αυτά που είπατε, πώς ερμηνεύετε εσείς τη δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγη ώρα στον Νταβός, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για τα ελληνοτουρκικά και απάντησε ότι δεν θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία, παρά την ένταση την οποία βιώνουμε? Νομίζω ότι είναι απόλυτα συμβατό με αυτό που είπαμε και τώρα μαζί. Στην πραγματικότητα δεν θέλει να υπάρχει κάποια κλιμάκωση. Ξεκαθαρίζει όμως ότι εμείς θα αντισταθούμε. Απλώς μιλάει για το θέμα της ενηλικίωσης, μιλάει για τους άντρες. Στην πραγματικότητα ξέρει ότι αυτό δεν στέκει από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά απλώς πρέπει να φαίνεται ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε διάλογο. Είδατε και το χάρηκα ότι δεν έκανε αναφορές μόνο στο Αιγαίο που κάνουμε κλασικά, μίλησε και για την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για μας, γιατί στην πραγματικότητα, ειδικά σε θέματα ΟΣ, εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι και όχι μέσα στο Αιγαίο. Μάλιστα. Ένα σχόλιο για τις τουρκικές εκλογές. Βλέπετε βέβαια η επανεκλογή Ερντογάν. Λένε πολλοί ότι παρά τα όποια προβλήματα έχει στην Τουρκία, δεν έχει ακόμη ουσιαστικούς αντιπάλους απέναντί του Ερντογάν. Εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μαγείρεμα. Είμαστε σε μια χώρα που είναι μια δικτατορία, αλλά όλα επιτρέπονται αν μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο. Αλλά δεν πρέπει να αναλύουμε τα δεδομένα σαν να μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα. Σε μια δημοκρατική χώρα ο Ερντογάν θα είχε χάσει ήδη. Στην Τουρκία το παιχνίδι παίζεται, γιατί εξαρτάται και από τους αντιπάλους, αλλά βέβαια και από τους θεσμούς που υποστηρίζουν άμεσα ή έμεσα τη θέλησή του, και αυτό είναι το επικίνδυνο σε όλο το εγχείρημα. Μάλιστα. Άρα για την ώρα κρατάμε και να ανακεφαλαιώσουμε την ανοιχτή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη χώρα μας, λέτε. Μετά τα τελευταία γεγονότα. Θα δείτε ότι αυτό θα συνεχιστεί και μετά, γιατί ούτως ή άλλως δεν σχετίζεται μόνο με τα ελληνοτουρκικά, σχετίζεται και με την Ρωσία και με την Ουκρανία. Άρα είναι ξεκάθαρο το πεδίο δράσης του ΝΑΤΟ και της Αμερικής. Κατά συνέπεια είναι ένας σύμμαχος ακόμα πιο ενισχυμένος σε σχέση με τα δικά μας θέματα. Κύριε Λιγερέ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβαση στο Δελτίο. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.